Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και δίνουμε σε Αυτόν όλη τη δόξα γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών και ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με μια ανώνυμη φίλη μας. Πρώτη ερώτηση. Εάν κάποιος δεν γλωσσολαλεί, δεν έχει Πνεύμα Άγιο, κατά τη γνώμη σας? Πνεύμα Άγιο έχει, αλλά μπορεί να μην είναι βαφτισμένος, μάλλον δεν είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, εφόσον βεβαίως έχει αναγεννηθεί. Γιατί με την αναγέννηση που λαμβάνει χώρα στον άνθρωπο με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, και ο Πατέρας Θεός τον αναγεννά, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, εις ελπίδα ζώσα, να το διαβάσω και από μέσα, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννηση ημάς, εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών εις κληρονομίαν, άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής τη ημάς. Άρα ο Πατέρας Θεός μας αναγεννάει, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω και μάλιστα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, και τι σημαίνει αναγεννηθεί, αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει η ζωή του. Αλλάζει πρώτα, αλλάζουν οι επιθυμίες της σαρκός του. Δεν θέλει αυτά που ήθελε. Τον ελευθερώνει από όλα τα δεσμά της σάρκας. Στη συνέχεια αλλάζει η καρδιά του. Η καρδιά του γίνεται απαλή, τρυφερή. Δεν μισεί, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει, αλλά μπορεί και συγχωρεί και, μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό και ζητάει συγχώρεση από το Θεό και από τους ανθρώπους, καθώς γνωρίζει πλέον, γιατί ο Θεός διήνυξε σε αυτόν τον νου να καταλαβαίνει τις γραφές, καθώς γνωρίζει πλέον ότι πάσα ανομία είναι αμαρτία. Κάθε τι που κάνει παράβαση στο Λόγο του Θεού είναι αμαρτία, γι' αυτό πρέπει και να μετανοεί. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει ότι και πάσα αδικία στους ανθρώπους είναι ανομία, γι' αυτό και μετανοεί και στους ανθρώπους και ζητάει συγχώρεση από τους ανθρώπους για οτιδήποτε κάνει που λύπησε το Θεό, λύπησε το Πνεύμα το Άγιο και λύπησε και τους ανθρώπους. Άρα η καρδιά του είναι απαλή και τρυφερή. Αλλά μεταβάλλει με την αναγέννηση ο Θεός και το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο είναι αλαζονικό και σκληρό. Και του χαρίζει πνεύμα πράο και ησύχιο, που είναι πολύτιμο στα μάτια του Θεού, ώστε να μπορεί, όπως αυτός μετανοεί και ζητάει συγχώρεση από το Θεό και από τους ανθρώπους και τη λαμβάνει, έτσι και αυτός να συγχωρεί τους ανθρώπους για οποιαδήποτε αμαρτία τους ή παράβασή τους ή αδικία τους έκαναν σε αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος, αυτό το μεγάλο έργο που συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο τον αναγεννημένο, το κάνει ο Λόγος του Θεού με το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν ο αναγεννημένος έχει Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γι' αυτό έχει και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Κατά χάρη
που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Όμως, όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, η εντολή του Θεού είναι να βαφτιστεί εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και έτσι, καθώς συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, άλλαξε η ζωή του και έγιναν τα πάντα νέα, έρχεται ο Θεός τώρα και με το μυστήριο του βαφτίσματος, το οποίο αποκαλεί ο Λόγος του Θεού περιτομή του Χριστού, απεκδίεται, με το μυστήριο του βαφτίσματος, απεκδίεται ο άνθρωπος από το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, και καθώς είναι γεγραμμένο όσοι εις Χριστόν εβαφτίσετε, Χριστόν ενεδίδετε, ενδύεται τα ημάτια τα λευκά που του δίνει ο Χριστός για να περπατήσει εις νέαν ζωήν. Κατά το Λόγο του Θεού, ο οποίος μας λέγει, ο Απόστολος Πέτρος, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί εκαστός. Μετανοήσατε που σημαίνει επικαλεστείτε το όνομα του Χριστού αφού εξομολογηθήκατε στον Κύριο τα νομήματά σας και ζητήσατε το αίμα του Χριστού να σας καθαρίσει και ο Θεός σας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Στη συνέχεια βαφτιστείτε, ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και υπάρχει και συνέχεια. Και τότε θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα του Άγιο θα έρθει επάνω σας. Τότε θέλετε λάβει την επαγγελία του Πατρός. Δηλαδή θα βαφτιστείτε εν Πνεύματι Αγίου και πυρί. Γιατί? Για να λάβετε δύναμη. Να μπορείτε να είστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Όχι επιλύσμονες ακροατές. Να σας δώσει, να σας δίνει δύναμη ο Θεός για να φυλάτετε και να πράττετε τις εντολές του. Άλλωστε αυτό είναι και προφητευμένο στον Ιζεκιήλ τον προφήτη. Να το βρω όπως περιγράφεται από το Λόγο του Θεού με έναν υπέροχο τρόπο, για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι ο Κύριος είχε προφητεύσει την αναγέννηση και είχε προφητεύσει και το βάπτισμα με Πνεύματι Αγίου. Διαβάζω λοιπόν από το Λάμπτα Σίγμα Ταφ 36, δηλαδή κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Και θέλω ράνιε φημών είδωρ καθαρών, και θέλετε καθαριστεί, που είναι ο Λόγος του Θεού, καθώς είπε ο Χριστός ότι εσείς πάντες είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε. Το είδωρ το καθαρών είναι ο Λόγος του Θεού. Και ξαναδιαβάζω το 25 εδάφιο. Και θέλω ράνι εφημών καθαρών είδωρ, και θέλετε καθαριστεί από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Έρχεται λοιπόν ο Θεός με το Λόγο του και αγιάζει και καθαρίζει τον άνθρωπο και τον αναγεννάει στο 26 εδάφιο. Και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλει εν ημίν. Να λοιπόν η αναγέννηση καρδιά νέα και πνεύμα νέο βάζει μέσα σου ο Θεός, αποσπάσας την λιθύνην καρδίαν από τη σαρκό σας και θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνην. Αυτή είναι η αναγέννηση. Μεταβάλλει τον σκληρό καρδό άνθρωπο σε έναν άνθρωπο με απαλή, τρυφερή καρδιά που ξέρει και μετανοεί και ξέρει και συγχωρεί. Και στο 27 εδάφιο μιλάει τώρα για το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και πυρί. Και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου, γιατί? Για να σας κάμω να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Μετά θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου το Άγιο, για να μπορείτε να περιπατείτε στα διατάγματά μου, να φυλάτετε τη δικαιοσύνη μου και να εκτελείτε τις εντολές μου. Άρα το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη μέσα στο σώμα του ανθρώπου που μετατρέπει τον άνθρωπο από ακροατή του Λόγου του Θεού σε εκτελεστή του Λόγου του Θεού. Και τότε στο 28 εδάφιο, θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός σας. Και τότε θα σας βάλω, θα είσαστε μέσα στην εκκλησία, θα είμαι ο Θεός σας και θα είστε ο λαός μου, θα είμαι ο πατέρας σας και θα είστε οι ίμοι και θυγατέρες μου. Άρα λοιπόν με την αναγέννηση έχει πνεύμα Άγιο άνθρωπος, αλλά είναι απαραίτητο να ζητήσει από τον Χριστό να λάβει και την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή να τον βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και πυρί.
Η αναγέννηση δεν έχει ορατά σημεία όταν λαμβάνει χώρα, αλλά δεν γνωρίζει ουδείς ή μη ο λαμβάνων, λέγει ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο ίδιος ξέρει ότι αναγεννήθηκε και το ομολογεί, και όταν βαφτίζεται το ομολογεί ενώπιον των ανθρώπων ότι ο Χριστός, ο Θεός με απατέρας μου με αναγέννησε. Γι' αυτό και πήρα και την απόφαση να βαφτιστώ εν ύδατη στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, αλλά και η Εκκλησία βλέπει την αλλαγή του ανθρώπου. Το βάφτισμα όμως εν Πνεύματι Αγίου και Κυρία έχει ορατά σημεία. Δεν έρχεται αοράτος. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι θέλετε, το διαβάζω από μέσα, και θέλω εκχέει από το Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και θέλω προφητεύσει ίσας και θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας θέλω συνειδιοράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλω συνυπνιαστεί εν ύπνια. Έρχεται η δύναμης. Δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα σου εν τη δυνάμη του και να μην το καταλάβεις. Το σημείο και η απόδειξη ότι κάποιον ο Χριστός τον βάφτισε εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή είναι να μιλήσει ξένες γλώσσες. Δεν είναι χάρισμα, είναι σημείο, είναι απόδειξη ότι αυτό που βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο φαίνεται γιατί μιλάει ξένες γλώσσες. Και να το δούμε μέσα από τη γραφή στα παραδείγματα, να δούμε την... από το κεφάλαιο Ιώτα, το 10 κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όπου ο Απόστολος Πέτρος έχει προσκληθεί από τον Κορνήλιο για να τους κηρύξει Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και ενώ κηρύττει και περιγράφει το Λόγο του Θεού και τα της Βασιλείας των Ουρανών και τα περί του Ιησού Χριστού, λέγει η γραφή στο 44 εδάφιο, και έτσι ενώ ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας το λόγον. 45 εδάφιο. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, διότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη. Και πώς το κατάλαβαν, 46 εδάφιο. Διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Το κατάλαβαν διότι οίκουαν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Και όταν τον κάλεσαν τον Απόστολο Πέτρο να απολογηθεί η αδελφή του στα Ιεροσόλυμα γιατί έκανε κάτι ανεπίτρεπτο για τους Ιουδαίους, δηλαδή να έχει κοινωνία με εθνικούς, ο Απόστολος Πέτρος περιέγραψε πώς τον εκάλεσε ο Κορνήλιος και πώς πήγε αυτός, την εμπειρία του Κορνήλιου και την εμπειρία τη δική του που τον οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο να πάει, τον απέστειλε δηλαδή ο Θεός να πάει στο σπίτι του Κορνήλιου, και λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην ομολογία του στο 15 εδάφιο και στο Ιώτα Α κεφάλαιο, και ενώ ήρχισαν αλαλό το Πνεύμα το Άγιον επήλθεν επ' αυτούς, καθώς και εφημάς καταρχάς. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε με τον ίδιο τρόπο που ήρθε και σε εμάς καταρχάς. Και πώς ήρθε σε αυτούς καταρχάς, τι λέει ο Λόγος του Θεού στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Πράξης των Αποστόλων και στο 4 εδάφιο. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Όπως δηλαδή έγινε και στους Αποστόλους που επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και απεδείχθη αυτό γιατί άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδιδε σε αυτούς, κατά τον ίδιο τρόπο το Πνεύμα το Άγιο ήλθε δια του Ιησού Χριστού και στο σπίτι στον οίκο του Κορνηλίου εις πάντας τους ακούοντας, και διότι άκουαν όλοι αυτούς να λαλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν το Θεό. Βέβαια υπάρχει και χάρισμα ήδη γλωσσών που δεν είναι το σημείο και η απόδειξη του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, που είναι να μιλάς ξένες γλώσσες. Το χάρισμα είναι έχεις πολλές ξένες γλώσσες, ήδη γλωσσών, πολλά ήδη γλωσσών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, όταν μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, λέει
Διαβάζω στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο. «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτων Αποστόλους, διακονίες δηλαδή, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους», αυτές είναι οι διακονίες που δίνει ο Χριστός, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, «έπειτα χαρίσματα», που δίνει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου, θαύματα, δυνάμεις, χαρίσματα ιαμάτων, χαρίσματα βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών. Και τώρα εξηγεί. Μη πάντες είναι Απόστολοι, όλοι έχουν τη διακονία του Αποστόλου. Μη πάντες είναι προφήτες, όλοι έχουν τη διακονία του προφήτου. Μη πάντες είναι διδάσκαλοι, όλοι έχουν τη, μήπως όλοι έχουν τη διακονία του διδασκάλου. Μη πάντες ενεργούς οι θαύματα, μήπως όλοι έχουν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου των δυνάμεων. Μη πάντες έχουν χαρίσματα ιαμάτων, μήπως όλοι έχουν χαρίσματα ιαμάτων από το Πνεύμα το Άγιο. Μη πάντες λαλούς οι γλώσσες, μήπως όλοι έχουν το χάρισμα ήδη γλωσσών και λαλούν γλώσσες. Μη πάντες διερμηνεύουσι, μήπως έχουν όλοι το χάρισμα να διερμητεύουν τις ξένες γλώσσες. Άρα λοιπόν, για όλους είναι η απόδειξη και το σημείο ότι ο Χριστός βάφτισε κάποιον με Πνεύμα Άγιο το να μιλάνε ξένες γλώσσες και να προφητεύουνε. Οι διακονίες όμως που δίνει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία και τα, για τον καταρτισμό των Αγίων και τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή των Αγίων δεν είναι όλα για όλους. Άλλοι έχουν κάποια και άλλοι έχουν κάποια άλλα. Αλλά για όλους σημείο ότι βαφτίστηκαν εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή είναι το να μιλούν ξένες γλώσσες και να προφητεύουν, αγαπητοί μας φίλοι. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ερώτηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει «αστελόμεν μνημόσυνα, διότι αν τα παιδιά του Ιώβε καθάριζεν η θυσία του πατρός αυτών, γιατί αμφιβάλλεις δια το ότι αν προσφέρομεν κι εμείς θυσίας υπέρ των απελθόντων των πεθαμένων, δίδεται εις αυτούς κάποια παρηγορία, παραμυθία της. Εσείς γιατί δεν πιστεύετε στα μνημόσυνα?» Η αλήθεια είναι ότι πράγματι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ, συστήνει τα μνημόσυνα που είναι προσευχές των Αγίων για τους πεθαμένους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το συστήνει ο Λόγος του Θεού. Άγιος, ευλογημένος, άνθρωπος του Θεού, ο οποίος εδιώχθη μάλιστα και από την επίσημη εκκλησία την εποχή του, εξορίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, ταπεινώθηκε, έγραψε υπέροχα συγγράμματα θεολογικού ενδιαφέροντος και χαρακτήρος, όμως στο ζήτημα των μνημοσύνων εμείς θεωρούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού βεβαίως, ότι έχει κάνει ένα μικρό λάθος. Άλλωστε δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος αλάνθαστος. Και πιστεύουμε ότι έχει κάνει λάθος ο ευλογημένος, μακαριστός αδελφός μας Χρυσόστομος Ιωάννης, γιατί δεν βλέπουμε πουθενά μες στη Γραφή εν γέννη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη να προσεύχονται άνθρωποι ζωντανοί για τους πεθαμένους. Αν αυτό ήταν καλό και καλόν για τους ανθρώπους και ευάρεστον εις το Θεό, θα το βλέπαμε κατ' επανάληψη. Εμείς δεν το βλέπουμε ούτε μία φορά κάποιος. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στην Καινή Διαθήκη, χωρίς να παραβλέπω όμως και την Παλαιά Διαθήκη. Ιδιαίτερα όμως αναφέρομαι στην Καινή Διαθήκη. Δεν βλέπουμε πουθενά κανέναν άνθρωπο του Θεού, καμία εκκλησία να αναφέρεται προσευχόμενοι, να αναφέρονται προσευχόμενοι για τους νεκρούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή παρατήρηση, γιατί η απόφαση που έχουμε πάρει εμείς είναι να κάνουμε όχι ό,τι λένε οι άνθρωποι, οποιοδήποτε άνθρωποι, αλλά να κάνουμε ό,τι έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία.
Πουθενά λοιπόν δεν έχουμε δει την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται υπέρ των νεκρών. Το παράδειγμα δε το οποίο αναφέρεται και αναφέρεται ο μακαριστός Χρυσόστομος Ιωάννης, ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού αυτός, ότι οι προσευχές του Ιώβ αγίαζαν, καθάριζαν, βοηθούσαν τα παιδιά του. Μιλάμε για προσευχές ζωντανών ή υπερζωντανών. Δεν βλέπουμε μετά τον Ιώβ όταν πέθανε τα παιδιά του να προσεύχεται για τα πεθαμένα παιδιά του. Ποτέ δεν το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο του Ιώβ. Άρα λοιπόν ούτε στην Παλαιά Διαθήκη ούτε στην Καινή Διαθήκη υπάρχει παράδειγμα προσευχής Αγίων ανθρώπων του Θεού μέσα στην Εκκλησία υπέρ των νεκρών. Αντιθέτως, είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, καθώς ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους αναφέρεται στο 9 κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο, και καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ μια φορά να πεθάνουνε, μετά δε τούτο κρίσεις. Όταν δηλαδή πεθάνει ο άνθρωπος, έχει πια τελειώσει. Ό,τι έκανε, έκανε. Και ό,τι θα απολαύσει, θα το απολαύσει μετά το θάνατό του. Όταν μας περιγράφει ο Ιησούς Χριστός την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, όπου κατά την ιστορία αυτή ο πλούσιος απέθανε και πήγε στον Άδη, ενώ ο Λάζαρος όταν απέθανε, πρώτος μάλιστα, εφέρθη υπό των αγγέλων στα σαγκάλας του Αβραάμ, δεν βλέπουμε να συστήνει πουθενά ο Ιησούς Χριστός να προσευχηθούν οι νεκροί για τους πεθαμένους, παραδείγματος χάρη για τον πλούσιο. Αντιθέτως, ο πλούσιος λέει στείλε κάποιον από εδώ να πάει εκεί, από εδώ από τον Άδη, να πάει εκεί στους ζωντανούς, να τους πει τις ταλαιπωρίες μου, επειδή δεν στάθηκα πιστός στο Θεό και στο Λόγο Του. Και ο Αβραάμ απάντησε ότι δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί κανένας νεκρός να πάει προς τους ζωντανούς να τους ωφελήσει, ούτε κανένας ζωντανός να ωφελήσει τους νεκρούς, γιατί χάσμα μέγα υπάρχει ανάμεσα στους ζωντανούς και στους νεκρούς. Ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία εν ζωή να πράξουμε το θέλημά Του για να απολαύσουμε τις επαγγελίες Του. Εάν θέλουμε, και μάλιστα εάν θέλουμε και δεν μπορούμε, μας δίνει και τη δύναμη να μπορέσουμε, όπως είπαμε προηγούμενα, δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αν θέλουμε και δεν ξέρουμε, μας αποκαλύπτει και πάλι δια Πνεύματος Αγίου, καθώς το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη, αλλά είναι και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Άρα, ανεξάρτητα με το τι λέει ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού Ιωάννης Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, ο Λόγος του Θεού τα λέει αλλιώς. Συνεχίζουμε με την τρίτη ερώτησή σου. Εσείς λέτε ότι είστε αδογμάτιστοι και υπερδογματικοί. Τοποθετείτε δηλαδή τους εαυτούς σας πάνω από τους Αποστόλους, οι οποίοι φύλαταν τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και Προσβυτέρων της Ιερουσαλήμ, πράξεις Ι.Σ.4. Πράγματι, λέμε ότι είμαστε αδογμάτιστοι και υπερδογματικοί και αναφερόμαστε στα δόγματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στην ανθρωπότητα, τα οποία είναι, θα τολμούσα να πω, άπειρα, πάρα πολλά, με βάση τα τρία βασικά, Ανατολική Ορθόδοξη, Δυτική Καθολική και Εν Γέννη Διαμαρτυρόμενη, και οι οποίοι κάθε μία από αυτές τις εκκλησίες έχει τα καταστατικά της, κάθε ένα από αυτά τα δόγματα έχουν τα καταστατικά τους και έχουν και τις παραδόσεις τους. Εμείς λοιπόν όταν λέμε αδογμάτιστοι εννοούμε ότι είμαστε έξω από καταστατικά και παραδόσεις ανθρώπων. Και όταν λέμε υπερδογματικοί είμαστε πάνω από οτιδήποτε προσδιορίζει τα ανθρώπινα σαν Εκκλησία του Χριστού ή σαν συνάθρηση ανθρώπων. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι εμείς μένουμε στα δόγματα, όπως λέγει η Γραφή, τα εγκεκριμένα,
Διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων. Είναι στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Τάφο, όπως είπες, και στο 4 εδάφιο. «Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωση τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ». Εμείς μένουμε στα δόγματα τα εγκεκριμένα από τους Αποστόλους της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και τους Πρεσβύτερους της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ. Και δεν θέλουμε πάνω σε αυτά ούτε να προσθέτουμε ούτε να φέρουμε. Δεν χρειαζόμαστε καταστατικό, γιατί καταστατικό μας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και δεν χρειαζόμαστε παραδόσεις, γιατί οι παραδόσεις οι δικές μας είναι γραμμένες μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Καθώς και ο Απόστολος Παύλος λέει, να μένουμε και να στεκόμαστε στις παραδόσεις τις οποίες παραλάβατε από μας. Αυτή είναι λοιπόν η λογική μας, το αδογμάτωστη και το υπερδογματική, παρόλο που δεν το αναφέρουμε έτσι, αλλά πράγματι αυτό είναι αλήθεια. Αδογμάτιστη με τα δόγματα που υπάρχουν σήμερα στην ανθρωπότητα και υπερδογματική έξω από τους δογματισμούς των ανθρώπων. Όμως, το δικό μας καταστατικό και οι δικές μας παραδόσεις είναι το δικό μας καταστατικό, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και οι δικές μας παραδόσεις αυτές που παραλάβαμε από τους Αποστόλους μέσα από την Καινή Διαθήκη. Πάμε τώρα και στην τελευταία ερώτησή σου, αγαπητοί φίλοι. Εσείς πιστεύετε στο προπατορικό αμάρτημα? Εάν πιστεύετε, γιατί δεν δέχεστε τον νηπιο βαπτισμό που καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτό το προπατορικό αμάρτημα, εννοείς, αμέσως σχεδόν αφού γεννηθεί? Το προπατορικό αμάρτημα όχι μόνο το πιστεύουμε, αλλά το έχουμε διαβάσει μέσα στη Γραφή και είναι ακριβώς έτσι. Και ποιο είναι το προπατορικό αμάρτημα? Όταν ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα, τους έδωσε εντολή μέσα στον παράδεισο από παντός δέντρου του παραδείσου να φάνε, εκτός από του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί αν φάνε εξάπαντος θα πεθάνουν. Και πράγματι ο Αδάμ και η Εύα έμεινε πιστός μέχρι κάποια στιγμή, έως ότου ήλθε ο διάβολος, ο όφης, ο αρχαίος, το φρονιμότερο των ζώων, πλησίασε την Εύα και άρχισε να της βάζει αμφιβολίες και διαλογισμούς στην καρδιά της, που ήδη όμως είχε αρχίσει να πλανάται σε σχέση με την εντολή του Κυρίου, ο οποίος είχε δώσει αυτή την εντολή από παντός δέντρου να τρώνε τον καρπό εκτός από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί εξάποντος θα πεθάνουν. Όμως η Γραφή λέγει ότι ο Κύριος έθεσε εις το μέσον του παραδείσου το ξύλον, συγγνώμη, έθεσε το ξύλον της ζωής εν το μέσο του παραδείσου και το ξύλον της γνώσης του καλού και του κακού στον παράδεισο. Στο κέντρο του παραδείσου ήταν το ξύλο της ζωής, το δέντρο της ζωής. Όμως για την Εύα, στο κέντρο του παραδείσου ήταν το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί άρχισε αμέσως να ενδιαφέρεται τι είναι αυτός ο καρπός που απαγορεύεται να τον φάει. Και εκεί λοιπόν στις σκέψεις της και στις επιθυμίες της, και φαίνεται καθαρά ότι επιθυμούσε αυτό τον καρπό, γιατί όταν την πλησίασε ο διάβολος, είπε προς την Εύα, που ήταν το φρονιμότερο ζώο, αλήθεια πραγματικά ο Θεός είπε να μην φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου? Και είπεν η γηνή προς τον όφιν, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν, από όλα τα δέντρα μπορούμε να φάγουμε. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν το μέσο του παραδείσου, είπε ο Θεός να μην φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε ή να μην αποθάνετε. Η επιθυμία της το έβαλε λοιπόν στο κέντρο του παραδείσου, ενώ ο Θεός έβαλε στο κέντρο του παραδείσου το δέντρο της ζωής. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του
αναφέρεται με σαφήνεια, μη λέγον στο πρώτο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο, μη δυσπειραζόμενο σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών, δηλαδή δεν πειράζεται από κανέναν. Και αυτό σου δεν αν πειράζει και δεν πειράζει κανέναν. Αλλά πειράζεται δε καθένας από τους ανθρώπους από της ιδίας αυτού επιθυμίας. Όπως και η Εύα από τη δική της επιθυμία που έβαλε στο κέντρο του παραδείσου, στο μέσον του παραδείσου, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, όπου ο Θεός είπε από αυτό να μην φάγεται, άρχισε να το επιθυμεί, να το ψάχνει. Τι είναι αυτό, γιατί απαγορεύεται? Τότε στην επιθυμία της αυτή έρχεται ο διάβολος και ενισχύει την επιθυμία της, πειράζοντας αυτήν για να τη ρίξει. Ξαναδιαβάζω λοιπόν το λόγο του Θεού. Πειράζεται δε έκαστος από τις ιδίες αυτού επιθυμίας και παρασύρεται από το διάβολο και δελεάζεται από το διάβολο. Για να δούμε πώς παρέσυρε την πειραζομένη από τις επιθυμίες της Εύα ο διάβολος. Και είπε η γυνή, όχι μόνο από το δέντρο το οποίο βρίσκεται εν το μέσο του παραδείσου και εξέφρασε την επιθυμία της, είπε ο Κύριος να μην φάμε, αλλά και προσθέτει και να μην αγγίσουμε. Δεν το είπε αυτό ο Θεός? Η επιθυμία της τη βάζει να, και την απομακρύνει, δηλαδή της δημιουργεί φόβο να πλησιάσει για να μην αποθάνει. Και τώρα έρχεται να παρασύρει και να δελεάσει την Εύα ο διάβολος. Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέραν φάγεται από αυτού, θέλουσιν ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Παρασέρνει, δεν θα πεθάνετε, ψέματα λέει ο Θεός και δελεάζει. Και όχι μόνο λέει ψέματα, γιατί λέει ψέματα ο Θεός? Γιατί αν φάτε, τότε θα γίνετε σαν θεοί, καθώς θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και στη συνέχεια τι λέει ο λόγος του Θεού? Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει, τώρα πρέπει να συλλάβει η επιθυμία στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς συλλαμβάνει? Και είδεν η γυνή ότι τον δένδρον ή το καλόν ή στη βρόσιν, επιθυμία της σαρκός, και ότι το αρεστόν στους οφθαλμούς, επιθυμία των οφθαλμών της ψυχής, και επιθυμητών το δένδρον ως διδογνώσιν και στην αλαζονία του πνεύματος, και λαβούσα εκ του καρπού αυτού. Μέχρι εδώ λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει. Πώς συνέλαβε η επιθυμία της Εύας? Καθώς είδε ότι τα καλό εις τη βρόσιν, ότι το αρεστόν εις τους οφθαλμούς και επιθυμητών ως δέντρων δίνουν γνώση. Άρα της άρεσε τώρα. Και η Γραφή πώς το λέει? Η επιθυμία συνέλαβε. Και αφού η επιθυμία συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Και τότε η Εύα τι έκανε? Και λαβούσα. Συνέλαβε η αμαρτία και εκτελείται τώρα η αμαρτία. Και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε και έδωκε στον άντρα αυτής με θεαυτής και αυτός έφαγε. Και αφού η επιθυμία συλλάβει, γεννά την αμαρτία, πήρε και έφαγε, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά θάνατο. Και από τη στιγμή που έφαγε, πέθαναν. Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν πέθαναν το φυσικό θάνατο, δηλαδή τον αποχωρισμό της ψυχής από του σώματος, που αυτό θα λάβει χώρα πολλά χρόνια μετά, αλλά πέθαναν τον πνευματικό άνθρωπο, τον αποχωρισμό του ανθρώπου από το Θεό. Άρα λοιπόν το προπατορικό αμάρτημα όχι μόνο το πιστεύουμε, αλλά και είναι και γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού. Όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού για το προπατορικό αμάρτημα? Διαβάζω από την επιστολή προς Ρωμαίους, 5ο κεφάλαιο και 12 εδάφια. Δια τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου, του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας, η παράβαση δηλαδή εισήλθε στον κόσμο, κάθε ανομία είναι αμαρτία, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, ο πνευματικός, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτων. Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Δηλαδή υπήρχε το προπατορικό αμάρτημα μέχρι του νόμου σε όλους τους ανθρώπους. Αμαρτία όμως δεν σλογίζεται όταν δεν είναι νόμος.
14 εδάφιο. Αλλά ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ, ο θάνατος του προπατορικού αμαρτήματος, από Αδάμ μέχρι του Μωυσέως. Σε ποιους? Και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ως της είναι τύπος του μέλλοντος. Άρα πότε καταργήθηκε για τους ανθρώπους, πότε καταργείται για τους ανθρώπους το προπατορικό αμάρτημα? Όταν ήρθε ο νόμος. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε οι άνθρωποι ζούσαν στο θάνατο εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ, του προπατορικού αμαρτήματος, αν και ήδη δεν είχαν κάνει το αμάρτημα του Αδάμ, δεν είχαν φάει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Άρα όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν είχαν γνωρίσει άλλη αμαρτία. Ζούσαν στο θάνατο, αλλά δεν γνώριζαν την αμαρτία. Και τότε ο Θεός έφερε με το Μωυσή τον νόμο. Και με τον νόμο τι έγινε? Γνώρισε ο άνθρωπος τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Και έτσι τώρα ο θάνατος στον άνθρωπο δεν έρχεται εκ του θανάτου και εκ του συνέπειας του προπατορικού αμαρτήματος. Έρχεται σαν συνέπεια της δικής του και των δικών του αποφάσεων του κάθε ανθρώπου, καθώς παραβαίνει ή εκτελεί τον νόμο του Μωυσή, τις εντολές του Θεού, γνωρίζοντας τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Γιατί όταν λέει μην κλέψεις, μην κλέψεις λέει ο νόμος του Μωυσή, αν κλέψω ξέρω την αμαρτία, γιατί παραβαίνω το λόγο του Θεού. Αν δεν κλέψω δεν είμαι αμαρτωλός. Όταν λοιπόν ήρθε ο νόμος, τότε έγινε γνωστή στους ανθρώπους η αμαρτία. Και πλέον το προπατορικό αμάρτημα που ήταν η αμαρτία του Αδάμ έπαψε να υπάρχει. Γιατί υπήρχε το αμάρτημα του ιδίου ανθρώπου που γνώρισε τι είναι και τι δεν είναι αμαρτία. Πολύ περισσότερο όμως, όταν ήρθε ο Χριστός, ο οποίος πέθανε για όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, εξαφανίστηκε εντελώς το προπατορικό αμάρτημα και η αμαρτία των ανθρώπων εκ της γνώσεως δια του νόμου του τι αρέσει στο Θεό και τι δεν αρέσει, όταν ο άνθρωπος δεχθεί τον Ιησού Χριστόν και ο Θεός ο Πατέρας του δίνει εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Γιατί ο άνθρωπος, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων και αναστήθηκε για τη δικαίωση των ανθρώπων, ώστε ο άνθρωπος που πιστεύει στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι δικαιωμένος από το Θεό δια της πίστεως, είναι δίκαιος, λογίζεται η πίστη του στον Ιησού Χριστό εις δικαιοσύνη. Γι' αυτό και συνεχίζει το 15 εδάφιο, πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτω και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα, του ενός ανθρώπου του Αδάμ απέθαναν οι πολλοί, πολύ περισσότερον τώρα η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσευσε εις τους πολλούς. Άρα με τη χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει μόνο, δεν σβήνει μόνο το προπατορικό αμάρτημα, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και ως προς δε τα βρέφη, η Γραφή λέγει, τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Άρα δεν χρειάζονται βάφτισμα εν ύδατη. Και μάλιστα για καθαρισμό του προπατορικού αμαρτήματος, αφού ο Χριστός πέθανε για όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων που πιστεύουν σε Αυτόν. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση το βάφτισμα δεν βοηθάει στην εξάλληψη του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο στην περίοδο της Καινής Διαθήκης είναι καρφωμένο μαζί με όλα τα άλλα αμαρτήματα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και όποιος κοιτάζει τον Χριστό καρφωμένο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και επικαλείται το αίμα του Χριστού, το αίμα του Χριστού καθαρίζει αυτόν από πάσης αμαρτίας. Άρα λοιπόν καθόλου δεν βοηθάει ο νηπιο βαπτισμός στην εξάλληψη του προπατορικού ή οποιαδήποτε άλλο αμαρτήματος. Αντιθέτως ο Χριστός λέγει «Ο πιστεύσας και βαπτιστή σωθήσετε». Το βάπτισμα σώζει, που λέει και ο Απόστολος Πέτρος, και καλό είναι να το δούμε και αυτό. Πώς όμως σώζει το βάπτισμα?
ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως του ανθρώπου εις τον Θεόν. Καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος με, λέει και λέγει ο Χριστός, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων αυτού Αγγέλων. Άρα, το βάφτισμα σώζει σαν ομολογία, σαν μαρτυρία του βαφτιζομένου, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, καθώς λέγει η Γραφή, όποιος πιστέψει εν την καρδία του ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν Χριστόν, τον Ιησούν των Ζωραίων εκ των νεκρών, και ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων, θέλει σωθεί. Το βάφτισμα λοιπόν δεν είναι για, δεν είναι ποτέ νηπιο ο βαφτισμός, γιατί πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος, άρα, αλλά και το σύμβολο της πίστεως που διαχωρίζει την αίρεση από την αλήθεια, μαρτυράει λέγοντας «ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών». Ο βαφτιζόμενος ομολογεί ότι βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και ούτω και κατά αυτόν τον τρόπο απεκδίεται, καθώς αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος το βάπτισμα περιτομή του Χριστού, με την περιτομή του Χριστού απεκδίεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός του και ενδύεται Χριστόν, καθώς επίσης είναι γεγραμμένο όποιος εις Χριστόν εβαφτίστη, Χριστόν ενεδύθη, και τότε γίνονται όλα αυτά για να περπατήσει εις νέαν ζωήν. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι, να το δούμε αυτό, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους και στο έκτο κεφάλαιο, τρία εδάφιο, «Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να, καθώς ο Χριστός ανεστήθη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς με εξερχόμενοι εκ του ύδατος, τελειώνοντας το βάφτισμά μας εν ύδατι, ούτω και εμείς περπατήσομεν εις νέαν ζωήν». Το βάφτισμα λοιπόν σώζει, και μάλιστα για να θυμηθούμε λίγο καλύτερα και την παραβολή του βασιλέως που κάλεσε για το γάμο του Υιού του τους προσκεκλημένους και πολλοί δεν ήρθαν, αλλά δεν είναι σαν άξιο, όπως λέει ο λόγος του Θεού, αλλά έστειλε και μάζεψε τους φτωχούς, τους τυφλούς, τους ανάπηρους για να συμμετάσχουν στο γάμο του Υιού του. Όταν βγήκε να ελέγξει, να παρακολουθήσει τους ανακεκλημένους, είδε κάποιον που δεν φορούσε ένδυμα γάμου και τον εξέβαλε και τον απέστειλε στο πύρτο εξώτερων. Ποιο είναι αυτό το ένδυμα γάμου που δεν φορούσε αυτός, καθώς πέρναγε ο βασιλιάς για να ελέγξει τους ανακεκλημένους? Είναι τα λευκά ημάτια. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι εις Χριστόν εβαφτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Δεν ήταν ντυμένος Χριστό, άρα δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο γάμο, δηλαδή στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην αρπαγή της Εκκλησίας και στην αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, είναι απαραίτητο το βάφτισμα, σε καμία περίπτωση σαν νήπιο βαπτισμός, σε κάθε περίπτωση όμως σαν ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός ζει, είναι ανεστημένος, είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων, σαν ομολογία ότι ο Θεός αναγέννησε τον βαπτιζόμενο, αναγέννησε αυτόν εις ελπίδαν ζώσαν και τον κατέστησε κληρονόμο μιας κληρονομιάς αμαράντου, αφθάρτου, αιώνιας που είναι επεφυλαγμένη στον ουρανό για αυτόν. Σώζει λοιπόν το βάπτισμα σήμερα όταν γίνεται έτσι όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, και το μυστήριο του βαπτίσματος είναι η περιτομή του Χριστού δια της οποίας απεκδίεται ο άνθρωπος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
το μήνυμά σου, αγαπητοί μας φίλοι, ανώνυμοι, και σου ευχόμαστε κάθε ευλογία. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός μας εν το όνομα του Χριστού να σας ευλογεί όλους πλούσια πάντοτε και κατά πάντα μέσα στην παρουσία Του δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.